Καλησπέρα παιδιά, ξανά. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα της θερμαγώγημης. Όπως βλέπετε, έχω καθαρίσει, έχω φυσήξει την υδρόψυξη, ξαναπέρασα τους ανεμιστήρες. Δεν σας τα δείξα αυτά γιατί δεν είναι απαραίτητα. Έχω τοποθετήσει και το τρέι. Και αφού τα καθάρισα, έβαλα το purifier από πάνω και στην υδρόψυξη. Όπως βλέπουμε, είναι πεντακάθαρη. Και στον επεξεργαστή έχει καθαρίσει και αυτός. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε την θερμαγωγική μπάστα. Λοιπόν, τώρα είναι το εξής πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή η συγκεκριμένη υδρόψυξη έχει σκληρούς σωλήνες, θα μας ζωρίσει λίγο. Αλλά εντάξει, το ξεπεράσουμε. Επίσης, θα σας δείξω τον τρόπο, το πιο αποτελεσματικό να βάζουμε υδρόψυξη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων. Έχω διαβάσει ότι βάζουμε και την αλείβουμε με μία πιστοτική. Είναι ο τρόπος που κάνει το 90% των χρηστών. Δηλαδή, απλά βάζουμε μία γραμμή εδώ πάνω και την στρώνουμε μία πιστοτική κάρτα ή με μία τηλεκάρτα ή με κάτι, μία ίσια επιφάνεια, ρε παιδί μου. Και βάζουμε την υδρόψυξη ή την κανονική μας ψύξη. Κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα σωστό γιατί μένουν και ένα αέρα. Υπάρχει ο τρόπος να βάλουμε ένα χ και να πατήσουμε κάτω, επίσης θα μείνει και ένα αέρα. Ο άλλος τρόπος είναι, διάβασα κάπου ότι απλά βάζεις και το αλείφεις με ένα πινελάκι, επίσης λάθος. Επίσης λάθος είναι να το αλείψουμε με το δάχτυλο. Ο πιο σωστός τρόπος που έχω δει, απλά ξέρετε, κάθε φορά που πάω να τον κάνω λίγο έχω έναν ενδιασμό σχετικά με το πώς θα πετύχει, είναι στο κέντρο να βάλουμε ένα σωρό, ένα pile, κάπου τόσο περίπου. Νομίζω θα φτάσει, θα είναι αρκετό για να καλύψει όλη την υδρόψυξη. Νομίζω. Και απλά, καθώς πρεσάρουμε την υδρόψυξη, αυτό θα πάει σε όλη την επιφάνεια της. Το είχα κάνει και τις προάλλες και πέτυχε. Λοιπόν, πάμε να τη βάλουμε. Το θέμα είναι ότι με τη συγκεκριμένη, επειδή θα έχει σκληρούς σωλήνες, πρέπει να μπει όσο καλύτερα γίνεται. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει το σφίξιμο, ομοιόμορφο από όλες τις πλευρές. Μη φοβάστε, έτσι όπως την πρεσάρει, καθώς σφίγγουμε τις βίδες, η θερμαγώγημη θα πάει σε όλη την επιφάνεια. Να δώσω τα εύσημα στο Tech Syndicate, ένα αγγλικό κανάλι στο YouTube και site αντίστοιχα, το οποίο μου δείξε αυτόν τον τρόπο και σε πολλούς χρήστες στο online. Λοιπόν, σφίγγουμε ομοιόμορφα για να μην καργάρουμε όλες τις βίδες από τη μία και πάμε μία-μία, γιατί δεν θα κάτσει καλά η ψήξη μας. Δηλαδή να κάτσει η πίεση να σκεφτεί ομοιόμορφα και για να μπορέσει να απλώσει η θερμοαγώγημη. Εγώ για να σας δείξω, χρησιμοποιώ την Optua NT-H1. Ήταν αρκετά ακριβή. Την είχα πάρει πριν από κανένα χρόνο. Την είχα πάρει γύρω στα 15 ευρώ. Είναι και μεγάλη ποσότητα, γι' αυτό μπορώ για πολλές χρήσεις. Συνήθως τα 3,5 γραμμάρια που είναι στα 5-6, η Arctic Silver 5, κράνει για 2 χρήσεις περίπου. Βαριά. Για όσους ρωτάτε, επειδή είχα και την ίδια απορία και έμαθα πρόσφατα ότι η θερμαγώγημη πάστα, εάν βλέπετε έχει μπροστά ένα καπακάκι η σύριγγα, εάν τη βιδώσετε καλά και τη διατηρείτε σε θερμοκρασία δωματίου μακριά από ήλιο ή πολύ κρύο, μπορεί να κρατήσει κάνα 2 χρόνια και ίσως και παραπάνω. Έτσι μου είπαν τουλάχιστον, ελπίζω να είναι σωστό. Αν κάποιος από εσάς ξέρει κάτι διαφορετικό, ας μας πει, γιατί είναι χρήσιμη η πληροφορία. Λοιπόν, συνεχίζουμε το βίδωμα. Όπως είδατε, δεν είναι, εντάξει, επειδή το είχα σχεδιάσει λίγο στο μυαλό μου, πήγε πιο καλά από ό,τι περίμενα. Αλλά οι υδροψύξεις είναι λίγο μπελαλίδικες, γιατί τα καλώδια τους είναι σκληρά σε πολλές αυτές. Δεν είναι ελαστικό, βλέπετε εδώ είναι σκληρό πλαστικό. Κάμπτεται μένα, αλλά είναι πολύ σκληρό. Τελικά δοκίμασα να την βάλω και μπροστά, εδώ πέρα που είναι ο ανεμιστήρας μέσα. Αλλά δεν ταιριάζει, πρέπει να φύγει όλο το κουτί. Το οποίο μπορεί να το βγάλω, μπορεί και όχι, θα δω τι θα κάνω. Οπότε μάλλον η ιδέα, θα ξεπεράσω την ιδέα της διπλής υδρόψυξης λόγω του ότι δεν φτάνει μάλλον με σωλήνα. Είχα βρει μία που έχει 40 εκατοστά λάστιχο, παρά είναι καλό αυτό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελα να την πάρω γιατί δεν έχω ακούσει καλές κριτικές, μια της Νέπιον. Λοιπόν, στο χρόνο πάμε όπως έχει να τεστάρουμε κιόλας, να δούμε θα δουλέψει ή δεν θα δουλέψει. Αυτά τα βίντεο που θα δείτε, μάλλον το βίντεο που θα δείτε όλα τα στάδια μαζεμένα, θα το σετάρουμε αυτό το PC για να δούμε ότι δουλεύει κιόλας.
Έχει σταθεροποιηθεί. Τσεκάρω τελευταία φορά τις βίδες, επειδή θέλω να είναι όσο δυνατόν πιο καλή η εφαρμογή. Και αυτό πρώτα απ' όλα για να κάνει πολύ καλή επαφή ο επεξεργαστής με την υδρόψυξη, με το μέταλλο από κάτω και για να απλωθεί πάρα πολύ καλά η υδρόψυξη. Η υδρόψυξη θα πάρει γύρω στους 1 με 2 μήνες περίπου, ώστε η υδρόψυξη, συγγνώμη, η θερμογόνιμη πάστα, ώστε να μπορέσει να φτάσει στο μέγιστο της λειτουργίας της. Ελπίζω να δω κάποια διαφορά. Καλό είναι κάθε χρόνο να την αλλάζουμε. Εγώ είχα περίπου στον 1,5 χρόνο να την κάνω. Τώρα καλοκαίρι με έναν ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, αλλά είδα ότι ανέβηκαν πάρα πολύ στον επεξεργαστή μου. Καμιά 15 βαθμούς Κελσίου, οπότε ήταν όπως ήταν πριν, χωρίς την υδρόψυξη. Και γι' αυτό και την άλλαξα την πάστα για αρχή. Ελπίζω να κρατήσει λίγο καιρό πριν να πάρουμε κάποια άλλη. Λοιπόν, μπήκε η υδρόψυξη. Έχουμε σετάρει. Επίσης, έκατσα και τρύπησα εδώ πέρα. Αν δείτε τα φανάκια από το πλάι, για να μπορώ να κάνω μετά wrap. Αν χρειαστεί να κάνω cable management. Δυστυχώς το τροφοδοτικό μου έχει πολύ κοντό αυτό το καλώδιο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω να το φτιάξω, να μην φαίνεται τόσο έντονα. Θα δούμε. Και επίσης βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε και ένα τρίπνο για να τελειώσει η διεργασία. Ένα τετράπινο μάλλον, συγγνώμη, είναι η αντλία, η οποία αντλία είναι μέσα στην κεφαλή. Αυτήν θα τη βάλουμε εδώ στο τετράπινο. Συνήθως, παιδιά, τρίπινο, συγγνώμη, τρίπινο είναι, ναι. Έχουμε ένα τρίπινο, ένα τετράπινο. Τώρα, οι περισσότεροι αναμνηστήρες που κυκλοφορούν είναι τράπινοι. Η παλαιότερη πλειοψηφία τους, όπως και σε αυτήν εδώ, ήταν τρίπινοι. Λοιπόν, οι μητρικές, οι περισσότερες, μπήκε στο τρίπινο. Οι μητρικές, οι περισσότερες εδώ πάνω έχουν ένα τετράπινο για να ελέγχεις κιόλας τη λειτουργία του επεξεργαστή, συγγνώμη, τον ανεμιστήρα. Λοιπόν, μπήκε και αυτό, θα τακτοποιήσω τα καλώδια και στο επόμενο βήμα θα δούμε πώς θα φτιάξουμε τους σκληρούς μας και πώς θα τους τακτοποιήσω.